Χαίρετε αγαπητοί μας ηλεθεατές, εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στην εβδομαδία συνάντησή μας Ευαγγελικές Προεκτάσεις με τον Σεβαστό και Αγαπητό Πατέρα Κάλιστο. Είμαστε στην όμορφη και ευλογημένη περίοδο του Τριοδίου, το δεύτερο πνευματικό σκαλοπάτι καλούμαστε να ανεβούμε όλοι μας με την παραβολή του Αρσότου που θα ακούσουμε στην Εκκλησία μας πρώτα ο Θεός αύριο. Πάτερ Κάλιστο χαίρομαι μας δίνεται αυτή η δυνατότητα και η ευκαιρία να αναπτύσσουμε τις σκέψεις μας και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να είναι προετοιμασμένοι όταν πηγαίνουν στην Εκκλησία για να ακούσουν αυτά τα αθάνατα λόγια του Χριστού μας αλλά και αυτά τα μηνύματα τα οποία απορρέουν από την Ευαγγελική κυρίως περικοπή τα οποία είναι μηνύματα αλήθειας και ζωής. Όπως είπατε πατέρα Νεκτάριε, Ήδη τώρα βρισκόμαστε στο κλίμα αυτό του Τριοδίου, του τριωδίου και στις προπαρασκευαστικές Κυριακές αυτές προτού να φτάσουμε στην ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και από αρχής που ξεκινήσαμε τον πνευματικό αυτό αγώνα από φιλοτιμία και από αγάπη και μόνον για να μπορεί να ακούγεται και ο λόγος του Θεού με τις δικές μας έτσι προεκτάσεις και φυσικά κάτω από την σκέπη και την ευλογία των πατέρων της Εκκλησίας μας να μπορούμε να περνάμε απλά και κατανοητά μηνύματα από τα λόγια αυτά του Χριστού και τον, την ερμηνεία των πατέρων. Υπόθηκε πολύ ορθά ότι ακόμη και όλο το Ευαγγέλιο να χανόταν και έμενε μόνο αυτή η Ευαγγελική περικοπή του Ασώτου θα ήταν αρκετή για να δείξει αφενός μεν το μέγεθος της αγάπης και της εσπλαχνίας του Θεού Πατέρα μας, αλλά και από την άλλη την δύναμη που έχει η μετάνοια. Θα δούμε αυτό το δίπολο, άλλωστε η ζωή μας σε αυτό το δίπολο κινείται. Αμαρτία, μετάνοια. Πολλές φορές υποπίπτουμε σε σφάλματα, όμως μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, ανανύπτουμε, σηκωνόμαστε, διορθώνουμε τα λάθη και τις αστοχίες μας, και προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι ανηφορικός, έχει όμως πολλές χαρές εγώ θα τις έλεγα. Μπορεί να έχει δυσκολίες αλλά έχει πολλές χαρές γιατί καταξιώνει ο Θεός τον αγώνα τον οποίο κάνουμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει αυτές τις πνευματικές διακοιμάνσεις. Είδαμε ότι ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή με την ταπείνωση. Αν δεν έχεις τη φαρέτρα σου την ταπείνωση δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτή η παραβολή του Ασώτου θέλει να μας δείξει πόσο ευσπλαχνικός και πόσο γεμάτος αγάπη είναι ο Θεός Πατέρας μας. Ο, όλος αυτός ο λειτουργικός κύκλος που αρχίζει από την περίοδο του Τριοδίου, να το πούμε έτσι γενικά και φτάνει μέχρι την περίοδο του Μεγάλου Σαββάτου είναι ένας λειτουργικός κύκλος με ύμνους, με ακολουθίες, με ευαγγελικά αναγνώσματα που βλέπουμε εκεί όλη την ψυχοσωματική οντότητα του ανθρώπου και βλέπουμε στην Ευαγγελική παραβολή αυτή πολλές ε, ψυχολογίες, προσωπικότητες, βλέπουμε τον Πατέρα, βλέπουμε τον Υιό, τον Νεότερο, βλέπουμε τον Πρεσβύτερο Υιό, τα μηνύματα που προσπαθούν να μας περάσει ο Χριστός μας μέσα από την Ευαγγελική παραβολή αυτή, πώς είναι στην αρχή πως ο άνθρωπος φτάνει μετά στη μέση της ζωής του, στο τέλος ε, έτσι της απόφασης αυτής που παίρνει και βλέπουμε πως κλείνει ε, η παραβολή αυτή. Έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα ε, το Άγιο και Ιερό μας Ευαγγέλιο που αναφέρεται στον οποιοδήποτε άνθρωπο, στην οποιαδήποτε κατάσταση έτσι η οποία υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα του βίου του. Καθρεπτίζεται πολύ απλά η προσωπικότητά μας διαβάζοντας αυτήν την Ευαγγελική Περικοπή γιατί έτσι αναδεικνύεται αυτός ο αψευδής λόγος του Ευαγγελίου πόσο διαχρονικός είναι. Αν και υπόθηκαν αυτά τα λόγια αιώνες πριν, αγγίζουν τις ημέρες μας γιατί μιλήσατε για την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου του πεσμένου, πώς κάνει αυτά τα στάδια για να αποτινάξει αυτά τα δεσμά της υποδούλωσης της αμαρτίας και πώς ο εσπλαχικός πατέρας τον περιμένει απροϋπόθετα, χωρίς να θέλει κάτι, απλά αισθάνεται την ανάγκη να πάρει στην αγκαλιά του το απολολός πρόβατο που είναι το παιδί του, το οποίο έκανε αυτόν τον κύκλο και επανήλθε στην πατρική αιστεία. Θα έχουμε με τη χάρη του Θεού όσο θα εξελίσσεται και η εκπομπή με τα, τα αναγνώσματα σιγά σιγά να μπορούμε να τα αναλύσουμε και να δούμε όσο μας φωτίσει η χάρη του Θεού και οι ευχές των Πατέρων να τα αναλύσουμε διεξοδικά όπως... Θα το κρατήσουμε αυτό που είπατε γιατί έχει μία πλοκή και μία εξέλιξη όλη η Ευαγγελική Περικοπή. Δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό και βλέπουμε όλα αυτά τα στάδια που θα προσπαθήσουμε να τα ερμηνεύσουμε. Πάμε να δούμε αγαπητοί μας τηλεθεατές την Ευαγγελική Περικοπή η οποία είναι από τον Ευαγγελιστή Λουκά και πιο συγκεκριμένα από το 15ο κεφάλαιο και από τους στίχους 11 έως 31. Άνθρωπος τη είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί. Πάτερ, δώσ' το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλεν αυτής των βίων και με τού πολλά ημέρα συναγαγών άπαντα ο νεότερο ιός απεδίμησεν ει χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτο. Δαπανίσαντο δε αυτού πάντα εγένετο λιμός ισχυρό κατά την χώραν εκείνη. Και αυτό ήρξα το ιστερίστε. Και πορευθεί εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ονίσθιον ίσθιον και ουδής εδίδου αυτό. Ισε αυτόν δε ελθόν είπε πως η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων εγώ δε λιμό απόλυμε. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανών και ενώπιον σου. Ουκέτη ημί άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστίων σου. Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ουκέτη ημίαξιος άξιος κληθήνε Υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτύλιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγκαντες τὸν μόσκων των σιτευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν ότι οὐτος ο Υιός μου νεκρός είν και ανέζησε και απολολός είν και ευρέθη και ήρξαν το εφραίνεστε νδε ο υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενο γκισε τη οικία, οίκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου, οίκη, και έθισε ο πατήρ σου των Μόσχων των Σιτευτών, ότι οι γιένοντα αυτόν απέλαβεν οργίστηδε και ουκ ήθελε νησελθήν, ο ουν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εν τολήν σου παρήλθον και εμεί ουδέποτε έδωκας έριφον ή να μετά των φίλων μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών ήλθεν, έθισα σ' αυτό των μόσχων των σιτευτών. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σύ πάντοτε με και πάντα τα εμά σα εστιν. Εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός είναι και ανέζησε και απολολός είναι και, και για να κάνει σαφέστερη και περισσότερο κατανοητή την αλήθεια αυτή είπε και την εξής παραβολή «Ένας άνθρωπος, ο Θεός δηλαδή, είχε δύο γιους. Ο μικρότερος γιος εικονίζει τον αποστάτη αμαρτωλό που φεύγει από την υπακοή και την προστασία του επουρανίου πατρός». Είπε λοιπόν ο μικρότερος γιος στον πατέρα του. Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει. Και ο πατέρας μοίρασε και στους δύο γιους την περιουσία. Ο Θεός δηλαδή και στον αμαρτωλό που θέλει να ζει μακριά από αυτόν δίνει τα μέσα της συντηρήσεώς του και όλα εκείνα τα πνευματικά και υλικά χαρίσματα που θα τον έκαναν πραγματικά ευτυχισμένο, εάν αυτός δεν τα κατασπαταλούσε. Ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος γιος μάζεψε όλα όσα του έδωσε ο πατέρας του και ταξίδεψε σε χώρα μακρινή. Εκεί διασκόρπισε την περιουσία του κάνοντας μια ζωή άσωτη και ακόλαστη. Έτσι και κάθε αμαρτωλός εξαιτία των αμαρτιών του χωρίζεται από τον Θεό και οδηγείτε πολύ μακριά από Αυτόν. Και με την κατάχρηση των χαρισμάτων που του έδωσε ο Επουράνιος Πατήρ εξαχριώνεται και διαφθείρεται. Όταν ο νεότερος γιος ξόδεψε όλα όσα είχε έπεσε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Κάθε αμαρτωλός δηλαδή δεν έχει απεριόριστες απολαύσεις. Αργά ή γρήγορα θα αισθανθεί την αθλειότητα και το κενό που δημιουργεί στην καρδιά του η άσωτη ζωή και η στέρηση της θεία παρηγοριά. Και ο άσωτο γιο εξαιτία των στερήσεων και τη πείνα του πήγε σε έναν από του πολίτε εκείνη τη χώρα, ο οποίο τον προσέλαβε ω δούλο και τον έστειλε στα χωράφια του ναυό και χείρου, ζώα δηλαδή ακάθαρτα που προκαλούσαν την αηδία και την αποστροφή σε έναν Ιουδαίο όπως ήταν ο νεότερος γιος. Σε τι εξευτελισμό καταντάει και πόσο χάνει την αξιοπρέπειά του ο ταλέπορος άνθρωπος. Και επιθυμούσε ο νεότερος γιος να γεμίσει την κοιλιά του με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι. Μα κανείς δεν το έδινε διότι οι υπηρέτες που έκαναν τη διανομή παρατηρούσαν με προσοχή να μην μείνουν χωρίς τροφή οι χείρι. Σε κάποια όμως στιγμή αυτός ήλθε στον εαυτό του από τη μέθη και την τρέλα της αμαρτίας και είπε «Πόσοι μισθωτοί εργάτες του πατέρα μου έχουν άφθονο και περίσχιο ψωμί, ενώ εγώ κινδυνεύω να πεθάνω από την πείνα». Το πρώτο βήμα δηλαδή της μετανοίας του αμαρτωλού είναι η συνέστηση της αθλιότητός του. Μετά τη συνέστηση αυτή ακολουθεί η σωτηριώδης απόφαση. «Θα σηκωθώ» λέει ο Άσωτος «και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό» διότι εκεί οι άγγελοι εκτελούν με ευλάβεια το θείο θέλημα και όπως υπακούουν αυτοί έτσι αξιώνουν και όλα τα κτίσματα να υπακούουν σε αυτό και λυπούνται για την αποστασία κάθε ανθρώπου. Αμάρτησα, και σε σένα, διότι περιφρόνησα τη στοργή σου και δεν λογάριασα τη λύπη που δοκίμαζες όταν έφευγα μακριά σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου. Δεν ζητώ να προσληφθώ ούτε ως μόνιμος δούλος σου παραμένοντας διαρκώς στο σπίτι σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς εργάτες σου. Και η σωτηριώδης απόφαση άρχισε να ενεργοποιείται ο Άσωτος σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του και ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά τον είδε ο πατέρας του και τον εσπλαχνίστηκε. Έτρεξε τότε για να τον προϋπαντήσει, έπεσε στον τράχυλό του, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε με στοργή. Ο Θεός δηλαδή όχι μόνο δέχεται τον αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει κοντά του, αλλά και προτού ακόμη πλησιάσει ο αμαρτωλός σπέβδει να τον αναζητήσει και τον αγκαλιάζει με στοργή. Ενώ λοιπόν ο πατέρας έδειξε τέτοια στοργή και ενώ ακολούθησε μια τόσο θερμή συνδιαλλαγή, ο γιος συντετριμένος έκανε την εξομολόγηση του λέγοντας «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου». Ο πατέρας τότε τον διέκοψε και είπε στους δούλους του «Βγάλτε έξω την πιο καλή φορεσιά από όσες έχουμε, σαν αυτή που φορούσε πριν φύγει από το σπίτι μου». Και επειδή αυτός στην κατάσταση που είναι θα ντρέπεται να την φορέσει, ντύστε τον εσείς για να μην είναι πλέον γυμνός και κουρελιάρης. Και δώστε το δαχτυλίδι να το φοράει στο χέρι του, όπως φορούν οι κύριοι και οι ελεύθεροι δώστε του και υποδήματα στα πόδια του για να μην περπατάξει πόλητος όπως οι σκλάβοι. Τον αποκαθιστώ δηλαδή ολοκληρωτικά στη θέση και στα δικαιώματα που είχε πριν ασωτεύσει. Και φέρτε και σφάξτε εκείνο από τα μοσχάρια που το τρέφουμε ξεχωριστά για κάποια χαρμόσυνη και εξαιρετική περίσταση. Ας φάμε λοιπόν, ας χαρούμε και ας πανηγυρίσουμε με τραγούδια και χορούς. Διότι ο γιος μου αυτός μέχρι πριν από λίγο ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εμφραίνονται. Ο μεγαλύτερος όμως γιος με τον οποίο έμοιαζαν οι Φαρισαίοι ήταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι άκουσε όργανα και τραγούδια και χορούς. Κάλεσε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες που στεκόταν απ' έξω και ρωτούσε να μάθει τι συμβαίνει, τι τάχα να σημαίνουν όλα αυτά. Και αυτός του είπε «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το καλοθρεμένο μοσχάρι διότι του γύρισε πάλι πίσω γερός και υγιής». Ο μεγαλύτερος όμως γιος θύμωσε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι». Ο πατέρας του λοιπόν βγήκε έξω και τον παρακαλούσε με την ίδια στοργή που δέχθηκε το νεότερο γιο του. Αλλά ο μεγαλύτερος γιος αποκρίθηκε στον πατέρα του. «Τόσα χρόνια είμαι στη δούλεψή σου και ποτέ δεν παράκουσα κάποια προσταγή σου και παρόλα αυτά δεν μου έδωσες ποτέ ούτε ένα κατσικάκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου». «Πόσο πλανάται ο μεγαλύτερος γιος» εάν υπήρξε τόσο πειθαρχικό στον πατέρα του, πώς τώρα τον παρακούει με τέτοιο πείσμα και πότε ζήτησε κατσικάκι από τον πατέρα του και εκείνος δεν το έδωσε. Όταν όμως ήλθε ο προκομμένος αυτός γιο σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για αυτόν το καλύτερο μοσχάρι που το είχαμε θρεφτάρει. Ο πατέρας τότε του απάντησε Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω δικά σου είναι. Έπρεπε λοιπόν και εσύ να εφρανθείς και να χαρείς διότι ο αδελφός σου αυτός για τον οποίο με τόση περιφρόνηση μιλάς ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Γνωστή η Ευαγγελική περικοπή, ένας πατέρας είχε δύο ιούς, τον νεότερο και τον πρεσβύτερο και ο νεότερος θέλει να αποδεσμευτεί από το πατρικό σπίτι, θέλει να κάνει την ζωή του όπως λέμε και ζητάει την περιουσία που του αναλογεί να την πάρει από τον πατέρα του. Αν αυτή την εικόνα την μεταφέρουμε στη σημερινή μας εποχή θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις νέων παιδιών που από μικρές ηλικίε θέλουν να ξεφύγουν από την επιτήρηση κατά κάποιο τρόπο σε παρένθεση του πατέρα και της μητέρας, θέλουν να κάνουν ελεύθερη ζωή, δεν θέλουν να έχουν δεσμεύσεις, πολλές φορές τους κουράζουν αυτές οι υπερπροστατευτικές φωνές των γονέων, που θα πας, πρόσεχε, και θέλουν κατά κάποιο τρόπο να ζήσουν τη ζωή τους από την μικρή ηλικία. Αυτό το θέμα λοιπόν της ελευθερίας, πώς το βλέπουμε, μήπως αυτό το οποίο έκανε ο άσωτος ιός είναι κάτι το σωστό, θέλει πολύ απλά να ζήσει τη ζωή του, θέλει να πάρει την περιουσία που του αναλογεί και να ξανιχθεί στη ζωή και ό,τι μέλη να γίνει ας γίνει. Βλέπουμε να υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Ο πατέρας, ο νεότερος γιος και ο πρεσβύτερος. Ο νεότερος γιος όπως μας λέει και το Ευαγγέλιο ήθελε το περιβάλλον μέρος της ουσίας. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας είναι μέρος της δικής μας της ουσίας. Όπως βέβαια και στην πνευματική ζωή να καταλάβουμε ότι ο ουράνιος Θεός είναι ουράνιος πατέρας μας. Και δεν είναι κακό αυτό που ζητάει ο νεότερος γιος, έτσι να το πούμε με αντάρτικο τρόπο να ξανοιχτεί, να ξανοίξει τα φτερά του και να πάει να γνωρίσει άλλους κόσμους, άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε έναν πατέρα ο οποίος δεν είναι αδιάφορος και δεν κάνει αυτήν την λεγομένη ε, έτσι δεν έχει το αίσθημα της κρίσεως να πει και την αδιαφορία να πει ότι εντάξει αφού εσύ θέλεις να φύγεις να σου δώσω ε, αυτό που σου ανήκει να μην έχω κι εγώ βάρος αφού ενηλικιώθηκες να πάρεις τα πράγματά σου και να, και να φύγεις ε, βλέπουμε όμως ότι ο πατέρας ε, στεναχωριέται λιγάκι και από πού το καταλαβαίνουμε αυτό που μας στην, στην πορεία της εξέλιξης της ευαγγελικής παραβολής ε, μιλάει ότι μάζεψε όλα τα πράγματά του και ούτω καθεξής και... Λογικά θα είχε στενοχωρηθεί. Στενοχωρέθηκε. Αλλά εκεί είναι το λεπτό σημείο που είπατε κι εσείς ότι ούτε οι γονείς πρέπει να είναι αδιάφοροι για το τι μέλη γενέστε για τα παιδιά τους, ούτε όμως να ασφιχτιούν από πάνω από το κεφάλι τους λέγοντάς τους θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Το κάθε παιδί έχει την ελευθερία που μπορεί πάντα όταν μέσα στο σπίτι υπάρχουν οι συμβουλές, ακόμη το παιδί να κάνει όλο αυτό που έκανε ο άσωτος, θα έχει την ίδια επιστροφή του άσωτου, θα γυρίσει και πάλι στο σπίτι. Δηλαδή τα βιώματα παίζουν βασικό ρόλο στην οικογένεια. Οι συμβουλές παίζουν και αυτές βασικό ρόλο στην δόμηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Γιατί το βλέπουμε από την Ευαγγελική Περικοπή ότι ο άσωτος Νέμεν έκανε το ταξίδι του, πήρε τα χρήματα, όμως μετά θα επιστρέψει στην πατρική αιστεία γιατί αναλογίστηκε όλο αυτό το οποίο ζούσε εκεί την αγάπη του πατέρα τη συμπόνια του πατέρα το ότι ο πατέρας τον περίμενε όλα αυτά τα οποία νομίζω ως δεδομένα πρέπει να τα μεταφέρουμε στη σημερινή μας εποχή και να πάρουν παραδείγματα και οι γονείς πώς θα αντιμετωπίζουν αυτή την έξαρση την νεανική των παιδιών τους που και αυτά, όπως είπαμε, είτε από το σειρμό της εποχής, είτε από τις παρέες, μπορεί να παρασύρονται, αλλά όμως έχουν ένα αποκούμπι. Και αυτό το αποκούμπι λέγεται οικογένεια. Ο ιστός της οικογένειας, λοιπόν, πρέπει να μένει δυνατός οτιδήποτε και αν συμβεί. Η αμαρτία, η χώρα της αμαρτίας είναι μακρινή. Όταν απομακρύνεσαι από, από την ουσία του Θεού, όταν απομακρύνεσαι από την οικογενειακή σου αιστεία αυτό είναι, είναι φυσιολογικό όπως τα συζητάμε. Εκεί στην μακρινή χώρα που πήγε και κατασπατάλησε όλο το βίο του και έπιασε λοιμός σε εκείνη τη χώρα και έβος και χείρους μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να κατασπατάλησε όλο το βίο του να έφτασε σωματικά να ήταν εξαχριωμένος, αλλά αυτό που έμεινε ανέπαφο μέσα στην ψυχή του ήταν αυτές οι εικόνες και αυτή πολύ έτσι ξεπετάχτηκε στην ψυχή Η του. Η νοσταλγία της πατρικής στέγης. Εστίας και της στέγης. Είναι πολύ βασικό αυτό γιατί πραγματικά νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας γιατί το βλέπουμε αυτό να είναι φανερό και έκδηλο στη σημερινή μας εποχή. Κακά τα ψέματα τα παιδιά όταν φτάσουν σε μια ηλικία θέλουν να ξανιχθούν, Θέλουν να νιώσουν ελεύθεροι, να μην έχουν τη δέσμευση των γονιών τους. Μέχρι αυτό το σημείο καλά είναι όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως πώς θωρακίζεται αυτή η έξοδο των παιδιών από πλευρά οικογένεια, από πλευρά των γονιών. Οι γονείς πρέπει να προσεύχονται, πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά με αυτή την προστατευτική δύναμη που λέγεται προσευχή και να είναι σίγουροι οι γονείς και απόλυτα πεπισμένοι ότι το παιδί ακόμη και να πέσει, ακόμη και να αμαρτήσει θα μπορέσει να έχει το ψυχικό σθένος να επιστρέψει και πάλι τραυματισμένο μεν αλλά θα έλεγα εγώ ανακαινισμένο μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως και τη χάρη του Θεού βέβαια μη μας παρεξηγήσουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές ότι λέμε ότι πρέπει το παιδί ο νέος να φάει τα μούτρα του και μετά να επιστρέψει και πάλι μέσω της μετανοίας στο πατρικό του σπίτι. Απλά, πολλές φορές το παιδί μέσα από τα λάθη του γίνεται καλύτερος. Γιατί προσπαθεί πια μετά αυτό το λάθος το οποίο έκανε να μην το ξανακάνει στη μετέπειτα σταδιοδρομία και ζωή του. Γι' αυτό έρχεται στα αυτιά μου αυτός ο λόγος ο ψαλμικός που λέει «Αμαρτίας νεότητος της Κύριε». Για να το λέει αυτό ο Χριστός μα σημαίνει ότι πολλές φορές ο νεανικός ενθουσιασμός, η νεανική φριγιλότητα οι παρέες πολλές φορές οδηγούν προς την ατραπότης αμαρτίας. Έρχεται όμως αυτή η χάρις του Θεού, η δύναμη της προσευχής των γονιών για να προστατέψει τα παιδιά. Και έτσι όπως Αντάρτικα έφυγε, έτσι και η Αντάρτικα πήρε την απόφαση να ξαναεπιστρέψει με τέτοιο φυσικό τρόπο, να ξανα επιστρέψει πάλι στον πατέρα αντάρτηκα αλλά και λεβέντηκα και γιατί όλη αυτή η στάση είχε λεβεντιά <Το> ότι φεύγει από την πατρική αιστεία, πηγαίνει στη μακρινή χώρα, που είναι αυτή η χώρα της αμαρτίας. Εδώ θέλω λίγο να το σχολιάσουμε και να δούμε. Αυτή η πείνα, όχι μόνο η σωματική την οποία είχε ο άσωτος, αλλά και η πνευματική πείνα. Σήμερα στην εποχή μας που βλέπουμε πόσο έχει εξελιχθεί το διαδίκτυο, έλεγε ένας μεγάλος προφήτης ότι υπάρχει λοιμός, πείνα δηλαδή, του ακούσε τον λόγων του Θεού. Ενώ βλέπουμε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα ενημερώσεω, μπορούμε τα πάντα να ακούσουμε, εμεί όμω έχουμε ανάγκη αυτό τον λόγο του Χριστού. Το είδαμε σε όλη την καραντίνα αυτό. Πόσο μέσα από μια πανδημία υπήρχε αυτή η πνευματική φτώχεια, θα την έλεγα εγώ. Αυτή η ανορεξία η πνευματική. Γιατί αν ήμασταν χορτάτη πνευματικά, δεν θα μοιραζόμασταν, δεν θα έλεγε ο καθένα την άποψή του, δεν θα εφάρμοζε κατά το δοκούν αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο αποσπασματικά, αλλά θα είχαμε μία ενότητα και μία ολότητα. Όλε λοιπόν αυτέ οι παθογένειε στην καθημερινότητά μα πιστεύω ότι οφείλονται στο ότι υπάρχει μία πνευματική δίψα και πνευματική πείνα του ακούσε τον λόγο του Θεού. Του ακούσε και του εφαρμόσε. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πιάνει στα χέρια του το Ευαγγέλιο, το ανοίγει, μελετάει τον Λόγο του Θεού και προσπαθεί σιγά σιγά να τον εφαρμόσει έτσι όπως τον, μας τον άφησε ο Χριστός, έτσι όπως μας το δίδαξαν και οι Άγιοι και προσπαθούμε με τον εκκλησιασμό μας, με την προσευχή μας, καλυτερεύουμε τον εαυτό μας Βάζουμε μέσα σιγά σιγά την τροφή αυτή, βλέπουμε αλλάζει και η διάθεσή μας, ε, βλέπουμε όταν καθίσεις στο σπίτι σου να πάρουμε αυτή την εικόνα και εφαρμόζεις το Ευαγγέλιο, δηλαδή να κάνεις την προσευχή σου το πρωί, να βλέπουν τα παιδιά σου ότι εσύ κάνεις την προσευχή, το μεσημέρι όταν κάθεσαι να φας, να ευλογήσεις, το φαγητό σου, το βράδυ δε όταν πας να κοιμηθεί επίσης, όλα αυτά που είναι, φτάνουν πλέον στο πρακτικό κομμάτι της ζωής των εντολών του Χριστού, τότε μεταμορφώνεται και η ζωή μας. Τότε αρχίζουμε και να τα βλέπουμε κάτω από τη χάρη του Θεού και μέσα σε αυτή την ησυχία, μέσα σε αυτή την προστασία του, του Θεού νιώθουμε χορτασμένοι μετά μέσα μας και μετά αυτόν τον χορτασμό τον δίνουμε και στα, και στα παιδιά μας. Οπότε δεν θα μας λείψει μετά η χάρη η χάριση του Θεού. Όσους δύσκολες και, και συνθήκες και να έρθουν. Γιατί όντως ζούμε μια, μια πνευματική πείνα που παρόλο που ζούσαμε τα, τα μυστήρια της, της Εκκλησίας, ήμασταν στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά όντως όμως Είχαμε αυτή την αναζήτηση εμείς της πραγματικής πείνας να την χορτάσουμε και της ε, πνευματικής δίψας να την κορέσουμε. Είχαμε αυτήν την, αυτή την, την επιθυμία ή έπρεπε να το κάνουμε. Γιατί έπρεπε να το κάνουμε και να προσεγγίσουμε το, το, το Χριστό. Ήταν, ήταν, ήταν κάτι ψεύτικο, κάτι κίβδυλο. Κάτι ήταν όλα ωραιοποιημένα γιατί ο Θεός μας τα έχει δώσει μέχρι στιγμής όλα. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα... Ε, και εμεί ε, το δικαιούμαστε πρώτη να μα τα δίνει ο Θεό γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί, και από την άλλη να πούμε ότι εντάξει, αφού όλα ο Θεό μα τα παρέχει, όλα πάει, πάνε, πάνε καλά στη ζωή μα και να έχουμε και δικαιώματα μετά και απαιτήσει και ό,τι άλλο μπορεί να φτάσει ε, ο άνθρωπο ε, στη ζωή του να απαιτεί δηλαδή από τον Θεό. Αυτό είναι δηλαδή. Ε, η πνευματική πείνα και η πνευματική η δίψα την οποία ε, έφτασε τώρα ο, ο νεότερος ιός και πώς κρατήθηκε παρόλο εκεί που λογικό ήταν. Έφτασε στα τελευταία στάδια της ε, υποδούλωσης μέσα από την αμαρτία και μέσα από το γεγονός ότι έτρωγε από αυτά που έδιναν ως τροφή στους χείρους. Μία κατάσταση τελείως δραματική. Μία εικόνα πολύ ζωφερή. Όμως σε αυτό το στάδιο το τόσο ταπεινό που κατεβαίνει, το ταπεινό σε παρένθεση, έχει τη δύναμη να ανανύψει, να σηκωθεί και να πει σε αυτόν ελθόν ότι βρήκε τον εαυτό του, ότι βρήκε όλο αυτό το οποίο άρχισε να αποδομείται μέσα του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού δεν μας εγκαταλείπει. Πολύ βασικό αυτό. Δεύτερον, οι εικόνες και η νοσταλγία του πατρικού σπιτιού αρχίζουν πάλι να αναμοχλεύονται μέσα του. Γιατί βλέπει πως ήταν η κατάσταση στο σπίτι, βλέπει αυτό το οποίο ήθελε που το έκανε μέσα στην απόλυτη ελευθερία του, η οποία στην ουσία ήταν ασυδοσία και υποδούλωση. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι η ελευθερία τελικά έχει αυτή την πραγματική έννοια ή μήπω είναι υποδούλωση και ασυδοσία ο άσωτο ελεύθερα κινήθηκε. Είπε: Θα πάρω την περιουσία μου και θα φύγω και θα ανοίξω τα πανιά μου. Όμω είδαμε ότι η ζωή του τα έφερε εντελώ διαφορετικά από αυτό που πίστευε. Σπατάλησε την περιουσία του, την έφαγε, έκανε ό,τι έκανε και αποτέλεσμα ήταν να μείνει μόνο του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Να ξανήγεσαι, να έχεις χρήματα, να κάνεις τα πάντα και μετά να έρθει η στιγμή που θα είσαι πια μόνος σου. Και δεν θα μπορεί να ορθώσει το ανάστημά σου. Εκεί λοιπόν έρχεται η χάρη του Θεού που τον σηκώνει, αλλά επίση και ο άλλο παράγοντα, ο πατέρα, ο οποίο τον περιμένει απροπόθετα. Σκέπτεται και λέει: Ότι θα πάω στο σπίτι και δεν θα έχω πια αυτή την τιμή που είχα ω ιό του, αλλά θα του πω να με κάνει ω ένα υπηρέτη του. Γιατί σκέπτεται ότι ακόμη και οι υπηρέτε στο πατρικό σπίτι ζούσαν πολύ καλύτερα από αυτόν σε αυτή την κατάσταση που είναι. Εκεί λοιπόν θέλει πολύ τόλμη όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις ότι θα πάω στο σπίτι μου και θα ταπεινωθώ, θα σπάσω τα μούτρα μου. Γιατί έχει πολλούς ανθρώπους που λένε εγώ έκανα τη ζωή μου, δεν επιστρέφω, δεν πηγαίνω πουθενά, δεν θέλω να, να συγχωρέσω τον πατέρα μου ή να με συγχωρέσει ο πατέρας μου και πολλά τέτοια πράγματα. Σκληρά μεν, αλλά μέσα από την πραγματικότητα τη σημερινή. Τι απαντάμε λοιπόν σε όλα αυτά, πώς βλέπουμε αυτή τη στάση του ιού ο οποίος ανανύπτει, σηκώνεται και σκέπτεται να πάει στο πατρικό σπίτι για να επανορθώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο έκανε ως αμαρτία, ως ατόπιμα. Όπως είπαμε και στην αρχή, η Ευαγγελική παραβολή αυτή με τις ξεχωριστές τρεις προσωπικότητες αυτές, υπάρχουν αυτές οι αναλλαγές των εικόνων και των συναισθημάτων. Φτάνοντας Τώρα εδώ ό, όπως πήρε την απόφαση, την ενθουσιώδη απόφαση σαν νέο που ήταν να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι τώρα ξανά πάλι με αυτόν τον ενθουσιασμό και εδώ είναι η όντως η πραγματική μετάνοια. Ε, επιστρέφει, παίρνει πάλι πίσω, έρχεται στο μυαλό του η εικόνα και λέει ε, θα σηκωθώ και θα ξαναεπιστρέψω να πάω πίσω στον πατέρα μου και θα του πω ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Να η έμπρακτη μετάνοια πως εκδηλώνεται. Δεν θα μπορούσε να πει ο Υιός, ωραία, να του στείλω ένα γράμμα και να του πω πατέρα κοίταξε να δεις, αποφάσισα να επιστρέψω. Έκανα κι εγώ λάθη, έκανες κι εσύ λάθη, ε, να κάτσουμε κάτω, να τα συζητήσουμε, να δούμε, εγώ δεν μπόρεσα, κατασπατάλησα όλο τον βίο μου, όσα μου έδωσες, αλλά τώρα θέλω να επιστρέψω πίσω. Δεν έφταιγα μόνο εσύ και εσύ με καταπίεζες και, εσύ, και να βρεις και χίλιες δικαιολογίες. δικαιολογίες. Αλλά δεν έκανε αυτό. Και την ώρα που έφτασε δηλαδή μετά σε αυτή τη σκέψη... Σκέφτηκε και είπε «Αναστάς, με θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου». Ήδη ο πατέρας... Όπω λέει, κάπου το είχα διαβάσει σε έναν πατέρα τη Εκκλησία, ο Αβά Ισαάκο Σύρο, ο, ο, ο πατέρα ω απόν σωματικά παρών συναναστρεφόμενο. Πώ ήταν παρών συναναστρεφόμενο, με το να του πεταχτεί μέσα από το μυαλό και από την ψυχή η εικόνα αυτή του πατέρα και η σκέψη το, αυτή προς τον, προς τον πατέρα. Και βλέπουμε ότι παίρνει την απόφαση που είναι πολύ γενναία, πολύ τολμηρή, όπως το είπατε έχει λεβεντιά αυτό, έχει και τόλμη αλλά έχει και λεβεντιά και ενώ θα περιμέναμε τώρα αυτή την άλλη σκηνή που ο πατέρας θα μπορούσε και δικαιολογημένα θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να πει χίλια δυο, να του πει γιατί έφυγε, γιατί δεν με άκουγε, αυτό το οποίο κάνουν σήμερα οι γονεί στα παιδιά του. Δεν μ' ακούσα αυτά που σου λέω. Βλέπει ότι εγώ σου τα έλεγα όταν βλέπουν μια πτώση του παιδιού τους ή μια αποτυχία του παιδιού τους, αντί να του δείξουν την αγάπη, αρχίζουν να το πυροβολούν και να του λένε «Δεν σου τα έλεγα εγώ, η εμπειρία είναι αυτή η οποία με οδήγησε να σου πω ότι θα έκανες λάθος ή στην επιλογή σου ή στη διαλογή σου». Αντί να το κάνουν αυτό, βλέπουμε ότι ο πατέρας δεν λέει τίποτα. Απροϋπόθετα είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτό το οποίο κάνει και ο Χριστός μας. Τον δέχεται χωρίς να συζητήσει, χωρίς να του πει τι έκανε, χωρίς να εξετάσει περισσότερο όλο αυτό το διάστημα που ήταν απόν αυτός ο άσωτος, πώς πέρασε και πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η πορεία του για να έρθει στο σπίτι. Γιατί το έκανε όμως αυτό, πώς το κατάλαβε ο πατέρας αυτό ότι όντως ο γιος του ε, μετάνιωσε και δεν πήγε με αργό και σταθερό βήμα να πάει να τον συναντήσει ή να κάτσει στο σπίτι και δικαιολογημένα να πει εγώ είμαι ο πατέρας πρέπει να, ο γιος να έρθει προς τον ε, πατέρα και όχι να, να βγω εγώ και μάλιστα λέει δραμών. έτρεξε, έτρεξε. πως το κατάλαβε το κατάλαβε όταν πλησίασε ο γιος και έφτασε μέχρι το σημείο εκεί της εξομολόγησης που είπε ότι ήμαρτον εις τον ουρανό και, και, σε και εκεί σταμάτησε δεν τον άφησε ο πατέρας δεν αφήνει ο Χριστός κανέναν άνθρωπο τα... όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά για το Θεό θα μπορούσε να πει και ο Υιός ότι πατέρα μου ξέρεις τι ε, σου έφαγα όλα τα χρήματα, θα δουλέψω, θα σου το ξαναεπιστρέψω πάλι πίσω, έκανα ό,τι έκανα και τελειώσαμε. Είναι αυτό όμως το οποίο είπατε, δεν αφήνει περιθώρια ο πατέρας. Ο Θεός μας δεν αφήνει περιθώρια γιατί η αγάπη του είναι ένα πέλαγος. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο απίθμενη αυτή η αγάπη του Θεού που δεν σε αφήνει να εκφραστείς γιατί καταλαβαίνεις ότι πραγματικά σε αγκαλιάζει, σε σφίγγει σου δίνει αυτή την δυνατότητα να καταλάβεις ότι πραγματικά είναι ο ουράνιος πατέρας. Είναι ο πατέρας ο οποίος νοιάζεται και φροντίζει για σένα. Αρκεί μόνο αυτή η φράση, αλλά και αυτή η πράξη. Αυτή η πράξη τα σκεπάζει όλα. Αυτή η πράξη του πατέρα να τρέξει, να πλησιάσει, να αγκαλιάσει το παιδί του. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι το καλύτερο κήρυγμα. Εκεί πια δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια να εξηγεί και να λες γιατί έγινε αυτό, Πώ έγινε, με τι προποθέσει έγινε, γιατί να μην γίνει, θα μπορούσε να μην γίνει, θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όλα αυτά σβήνουν με αυτή την συμβολική και απλή κίνηση. Και με μια πράξη την οποία δεν την έκανε στον πρεσβύτερο Ιώ. Γιατί και εκείνο βγήκε να τον υπαντήσει και να του πει, αλλά εκεί δεν έτρεξε, δεν πήγε να τον αγκαλιάσει κράτησε μια στάση διαφορετική. Παρόλο που ήταν κάθε μέρα μαζί. Παρόλο που ήταν κάθε μέρα. Γιατί ο πατέρας ως πατέρας νιώθει τα παιδιά του, καταλαβαίνει το έστικτο το, το του πατέρα. Και πολλές φορές ίσως θα μπορούν και μας λένε πολλές φορές, εσείς ας πούμε γιατί στην εκκλησία οι ιερείς και όταν τελείτε τα μυστήρια λέτε βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, στέφεται ο δούλος του Θεού. Αυτό δεν στέκεται στην έννοια του όρου δούλος. Όταν καταλάβει εμάς ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αλλά όταν νιώσουμε μέσα μας εμείς, Πόσο πολύ υπερέχει η αγάπη του Θεού, έναντι του Θεού της αγάπης αυτή νιώθουμε τόσο μικροί που όντως ε, δεν μπορούν, ε, ξεπερνάνε τις δικές μας τις ανθρώπινες δυνάμεις και επειδή είναι τόσο πολύ μεγάλη η αγάπη του Θεού μας φτάνει και μόνο να είμαστε δούλοι του Θεού και όχι να, ονομαζο, να, να ονομαζόμαστε ε, οι του Θεού αλλά ο Θεός δεν μας αφήνει εκεί και λέει όχι δεν σας θέλω δούλος. Εσείς μπορεί να αισθάνεστε δούλοι γιατί η αγάπη μου είναι τόσο πολύ μεγάλη για σας και ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια αλλά εγώ πάντοτε σας θέλω να είστε παιδιά μου. Και τι μας κάνει παιδιά του Θεού. Η πνοή του Θεού αυτό που ενεφύσισε μέσα μας και μας έδωσε στα σπλάχνα μας μας έδωσε ζωή, αυτή η πνοή του Θεού, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να καταστρέφουμε τον εαυτό μας γιατί αυτό πολλές φορές που λέμε μην καταστρέφεις τον εαυτό σου γιατί όχι ότι δεν μας ανήκει το σώμα μας αλλά να μην καταστρέψουμε την αγάπη του Θεού που, που ενεφύσησε μέσα μας, μας έδωσε ζωή και μπορούμε να ε, διαλέγουμε τον, τον δρόμο μας. Αυτή η αγάπη του Θεού είναι τόσο πολύ μεγάλη που μας, που μας ξεπερνά και τον πήρε και λέει έδωσε, δεν του είπε τίποτα. Το καλύτερο κήρυγμα ήταν η σιωπή του. Έτσι και τον αποκατέστησε στην πρώτερη κατάσταση. Γι' αυτό είπε φέρτε να σφάξουμε και το μοσχάρι, βάλτε του το δαχτύλιο όπως ήταν δηλαδή πριν ε, φύγει από το πατρικό σπίτι Θέλει να αισθανθεί και ο άσοτος ότι πραγματικά αυτό ήταν το σπίτι του και έτσι επανέρχεται και αυτά τα διδάγματα τα οποία δίνει ο πατέρας νομίζω ότι είναι διαχρονικά διδάγματα στον κάθε γονιό. Ότι και ο κάθε γονέας απροϋπόθετα πρέπει να αγαπά το παιδί του, να δέχεται το παιδί του με τα ελαττώματά του, με όλα αυτά τα οποία μπορεί να κουβαλάει, με τη συζήτηση μπορούν να διορθωθούν πολλά πράγματα, αλλά πολλά περισσότερα μπορούν να διορθωθούν με την προσευχή. Η προσευχή είναι ένα όπλο του κάθε γονιού που πρέπει να το κάνει διαρκώς χρήση για να μπορέσει να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις έξεις και τις επιθυμίες του κάθε παιδιού του. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται όλο αυτό και υπάρχει πια ένα πανηγύρι πνευματικό, ένα γλέντι πνευματικό που συγκεφαλαιώνεται στην επιστροφή του ασώτου. Έχουμε όμως και άλλη σκηνή η σκηνή του πρεσβύτερου ιού, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτή τη χαρά και εκεί αρχίζει ο φθόνο, αρχίζει η ζήλια και αρχίζει αυτή η σύγκριση που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Συγκρίνει τον εαυτό του με τον αδερφό του. Βλέπει ότι αυτός πρόσφερε τα πάντα στον πατέρα του, ήταν πάντα πιστός, ήταν μαζί του, αλλά όλα αυτά είναι στενόμυαλα δεν ανοίγεται στην χάρη του Θεού. Είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε πολλές φορές σε πολλούς ανθρώπους. Κάνουν τα διατεταγμένα αλλά δεν ανοίγει ο ορίζοντας του μυαλού τους. Να δουν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετάνιωσε και άλλαξε μέσα από την μετάνοια. Γι' αυτό βλέπετε ότι επειδή δεν έχουν τακτοποιηθεί εσωτερικά πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί, όταν δουν κάποιο ο οποίος ήταν στον δρόμο της αμαρτίας και επέστρεψε θα αρχίσουν να τον κατηγορούν θα αρχίζουν να λένε δες αυτός τώρα πήγε στην εκκλησία ενώ παλιά ήταν α, β, γ, δ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και στη σκέψη και στο μυαλό του πρεσβύτερου ιού παίζει η έννοια της σύγκρισης και του φθόνου γιατί δεν έχει πολύ απλά καλλιεργημένα τα αισθητήρια τα πνευματικά για να δει ποιος φέρει τα πράγματα και για να καταλάβει την αξία και τη σημασία που έχει η μετάνοια. Εάν θέλουμε να γίνει και να είναι κατοικήσιμος αυτός ο πλανήτης θα πρέπει να έχουμε λατρεία προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Ο πρεσβύτερος Υιός όταν άκουσε τις χαρές και τα γλένδια όπως είπατε πάρα πολύ σωστά έσπασε μέσα του και βγήκε επιτέλους ήθελε να τα πει και αυτός όταν τον είδε τον, τον πατέρα η ζήλια, η μοχθηρία. Αλλά και ο υποφόσκων αυτός, εαυτός του, ο οποίος δεν φανερωνόταν. Εκεί φανερώθηκε μετά πραγματικά και λέει, ε δουλεύωσε. Δηλαδή, τώρα ποιο είναι ο δούλος. Ο άσωτος ή ο οποίος έζησε την ελευθερία του και η ελευθερία πήρε την απόφασή του ή αυτός ο οποίος ζούσε μέσα στην ελευθερία αλλά δεν ήταν ελεύθερος, ήταν δούλος. Γιατί να πει, έτσι δουλεύωση. Δηλαδή, Περιορίζει την αγάπη του πατέρα σε χρονικά όρια. Και ανάλογα με τις δουλειές που κάνει. Και ανάλογα με, με τις δουλειές που κάνει. Και κα... με την πιστότητα Και αν... την οποία επιδείκνει. Να πει ότι ε, πατέρα ο μικρότερος υιός σου πρόσβαλε το όνομά σου. Δεν το αναφέρει αυτό το πράγμα στην παραβολή. Λέει ότι σου φαγε τα χρήματα. Και εσύ τον και ξανά πάλι. Και έσφαξε και το Μόσχο το Σιτευτό. Το, το, Μόσχο το Σιτευτό. Και μένα δεν μου έδωσε ένα ερήφιο για να μπορώ να χαρώ με του φίλου μου. Άραγε αυτό που βγαίνει ω συμπέρασμα, πολλέ φορέ εμεί είμαστε μέσα στον παράδεισο, αλλά δεν αισθανόμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε ε, μέσα στην χαρά, αλλά δεν την νιώθουμε αυτή τη χαρά. Είμαστε μέσα στην εκκλησία αλλά δεν απολαμβάνουμε αυτή τη χαρά της εκκλησίας. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και να το καλλιεργήσουμε πάρα πολύ σωστά μέσα στην, στη ζωή μας και στη στάση μας απέναντι και προς τον Θεό αλλά και απέναντι προς τον ε, συνάδελφό μας. Και του λέει ότι εγώ καμία σου εντολή δεν παρέβησα. Το ίδιο και ο Φαρισαίος. Εγώ όλα τα διατεταγμένα τα έκανα. τα έκανα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και θα έλεγα ότι είναι κρίκη αλυσίδα από την προηγούμενη Κυριακή. Ενώνεται η μία Κυριακή με την άλλη και τα μηνύματα και τα νοήματα ενώνονται ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι η Κυριακή του Ασώτου το δεύτερο πνευματικό σκαλί για να δούμε πού βρισκόμαστε, για να αποτινάξουμε όλη αυτή τη λεγόμενη ψευδέστηση σωτηρίας που εποάζεται μέσα στο μυαλό μας και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το όμορφο ξεκίνημα αυτή την αφετηρία σε αυτή την ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου αποτινάσσοντα αυτές τις σκέψεις αυτά τα ελαττήρια τα οποία, με τα οποία κινείται η σκέψη μας τα οποία πολλές φορές δεν είναι αγνά και έχουμε αυτή την οφθαλμοαπάτη πιστεύουμε ότι τα κάνουμε όλα όπως λέει ο λόγος του Χριστού αλλά πέφτουμε και αυτό εγκλωβιζόμαστε, πέφτουμε στην ίδια παγίδα που εμείς τίνουμε. Κάνουμε τα πάντα όπως τα έκανε ο πρεσβύτερος Υιός, τηρούμε το γράμμα του νόμου, αλλά από την άλλη δεν είναι η καρδιά μας ανοιχτή να δεχτεί αυτή τη μετάνοια. Αυτό το μέγεθος της μετανοίας που μέσα στην εκκλησία μας δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Η ουσία της Εκκλησίας μας, η πεμπτουσία της Εκκλησίας μας είναι η μετάνοια. Γιατί αν διαβάσουμε τα συναξάρια των Αγίων θα δούμε πώς ξεκίνησαν από μια εσφαλμένη αφετηρία και πώς στο τέλος κέρδισαν την Βασιλεία του Θεού. Εάν όλους τους έκρινε ο Πρεσβύτερος Υιός θα τους έβγαζε όλους σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν. Βλέπουμε όμως ότι το Ευαγγέλιο μας δίνει αυτές τις δυνατότητες, αυτά τα κλειδιά για να ξεκλειδώσουμε αυτή τη σκέψη του Χριστού μας που είναι όλος αγάπη που συγχωρεί τον κάθε άνθρωπο, που περιμένει τον κάθε άνθρωπο, θα το ξαναπώ απροϋπόθετα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να του βάζει ρετσινιές γιατί το έκανες αυτό, γιατί το έκανες το άλλο. Και ίσως παίρνουμε από αυτήν την Ευαγγελική περικοπή όλοι μας πολλά διδάγματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και τη συμπεριφορά μας έναντι των παιδιών μας, έναντι της οικογένεια μας, έναντι του συζύγου μας, της συζύγου μας και να θωρακίσουμε τον εαυτό μας με τέτοιο τρόπο που να πούμε ότι πραγματικά είναι πέλαγος αυτή η αγάπη του Χριστού. Και κάτι άλλο που μπορούμε να βγάλουμε από την Ευαγγελική παραβολή αυτή και από τη στάση του Χριστού στη δική μας τη ζωή, εκτός από την εσπλαχνία του Θεού, είναι και η διάκριση που παίζει σημαντικότατο ρόλο και στην στάση και του Πατέρα και του Πνευματικού Πατέρα, την οποία πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ο πατέρας, αφού τον άκουσε τον ιό, αυτά που, τον πρεσβύτερο, αυτά που ήθελε να πει, όπως σας είπα και προηγουμένως, βγήκε τώρα με ένα βαρύ βήμα και μία διάκριση. Ένιωσε ε, την, το βέλος της μοχθηρίας και της κακίας και της ζήλία που είχε, ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή ο γιος του έχει ανοιχτή πληγή δεν πήγε να τον αγκαλιάσει και να του πει «Παιδί μου, σε παρακαλώ, τι λες, επέστρεψε ο Υιός σου, νεκρός είναι και ανέζεσαι, χαμένος είναι και ευρέθη, έλα σε παρακαλώ στο σπίτι». Δεν είναι σωστό να μας βλέπει ο κόσμος έτσι να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο διακριτικά. Του είπε «Αφού εσύ λες ότι δεν παρεύεις μια εντολή μου, και δεν σου δίνω αυτή τη στιγμή εντολή, αλλά σε παρακαλώ και για σένα, και του παρακλητική συμβουλή, του λέει: Έλασε παρακαλώ στο σπίτι. Δεν αποφασίζει. Και εδώ φαίνεται και η διάκριση του Θεού. Και δεν συνεχίζει βέβαια για να μας δείξει παρακάτω η παραβολή, ποια ήταν η απόφαση του μεγαλύτερου ιού του πρεσβυτέρου. Και από ό,τι αντιλαμβανόμεθα. Είναι ότι δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι. Είναι λογικό σπίτι. ότι και η απόλυξη θα ήταν ίδια. Δεν θα μπήκε μέσα στο δεν σπίτι για να μέσα. χαρεί, γιατί του λέει ο πατέρα: Εσύ έπρεπε να το κάνει αυτό πολύ απλά. Να χαρεί, να μπει σε αυτή τη χαρά κι εσύ, να εφρανθεί από όλη την ατμόσφαιρα και να νιώσει κι εσύ αυτό το μεγαλείο που λέγεται μετάνοια. Γιατί πραγματικά η μετάνια είναι ένα μεγαλείο. Χαρά γίνεται εν ουρανό, επί ενή, αμαρτωλό, μετανοούντι. Στείνεται δηλαδή ένα πανηγύρι στον ουρανό κάθε φορά που ένα αμαρτωλό μετανιώνει. Αλλάζει τρόπο ζωή και συμπεριφορά, αυτή είναι η έννοια τη μετάνοια. Αλλάζει δηλαδή το μυαλό μα, η σκέψη μα. Αυτό λοιπόν το πανηγύρι, το πνευματικό, το οποίο στείνεται για τον άσωτο, έπρεπε να έχει αποδέχτη και τον πρεσβύτερο ιό. Βλέπουμε όμω ότι το Ευαγγέλιο μα τα παρουσιάζει όπω είναι τα πράγματα, δεν τα ωρεοποιεί. Είναι και αυτό ένα άλλο σημείο της μοναδικότητας και της θεοπνευστίας του Ευαγγελίου. Δεν ορόπει οι καταστάσεις, παρουσιάζει τους ανθρώπους, τους τύπους και προσπαθεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα ότι αυτή η αγάπη του Θεού τελικά όλα τα σκεπάζει. Αυτό νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, αυτή η αυτό το απίθμενο βάθος της αγάπης του Χριστού. Και εμείς ως γνώμονα της δικής μας της ζωής πρέπει να κινούμεθα Χάρη σε αυτή τη ζωή του Χριστού γιατί πολλές φορές παρατηρούμε στην, να τη μεταφέρουμε δηλαδή την εικόνα αυτή στη σημερινή εποχή. Λέμε υπάρχει αυτή η οικογένεια η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, είναι μια ευλαβής οικογένεια, πηγαίνουν στην εκκλησία, τα παιδιά τους είναι άριστοι μαθητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοινωνικοί, ευγενικοί, είναι μια καλή οικογένεια εάν και αυτό βέβαια μπορεί να γίνεται με εν ελευθερία ή γιατί έτσι έχουν γαλουχηθεί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιου παππούς, κάποια γιαγιά να τους έχει μεταδώσει φυσικά Χριστό και έτσι να είναι η ζωή τους. Δεν είναι κακό Δεν αυτό, Δεν ευσέβεια. Αλλά μπορεί και κάποιοι άλλοι καταπιέζουν, καταπιεζόμενοι να προσπαθούν να πούνε πρόσεχε πάρα πολύ καλά, μην ακουστούμε στον κόσμο για το παραμικρό. Και αν συμβεί κάτι, αμέσως οι γονείς, όχι τα παιδιά, οι γονείς να λένε μα πιανού, εσύ πιανού παιδί είσαι και τα λοιπά, δεν, δεν, ο πατέρας σου που είναι καλός άνθρωπος, ο πατέρας σου που είναι παπάς, εσύ να κάνεις τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι ελευθερία για το παιδί. Δεν ζεις με την ελευθερία όπως τόσο ξεκάθαρα, απλά, με διαφάνεια, με κακοποίηση, μα το λέει το Ευαγγέλιο. Πάντω, ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδική προσωπικότητα. Αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μα. Ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό, είναι πρόσωπο, είναι ξεχωριστό. Ό,τι και αν κάνει, όπω και να το κάνει, υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, που καλούμαστε όλοι να τον οδηγήσουμε, να την νιώσει, να την καταλάβει, όπως λέτε, ένα απολύτω ελευθερία. Και έτσι υφαίνονται και τα θαύματα της πίστεως μας. Εάν όμως εμείς ωρεοποιούμε τα πράγματα και δημιουργούμε αυτή την αίσθηση της ψευδέστησης του εσωτερικού κόσμου του κάθε ανθρώπου, θα εισπράττουμε αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στην κοινωνία μας. Θα βλέπουμε εξυλαστήρια θύματα, θα βλέπουμε παρατράγουδα και αυτό δεν θα ευχαριστεί ούτε εμάς, αλλά και ούτε την εικόνα της Εκκλησίας. Βέβαια η Εκκλησία είναι άτρωτη. Δεν είναι τρωτή εκκλησία, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά παρατηρούμε και βλέπουμε ότι οι δημοσιογράφοι πολλέ φορέ βγάζουν το ένα σκάνδαλο, βγάζουν το άλλο σκάνδαλο για να τρώσουν αυτό το κύρο τη εκκλησία. Η εκκλησία όμω είναι άτρωτη σε όλα αυτά. Πορεύεται με γνώμονα την αγάπη του Χριστού και α προσπαθήσουμε ο καθένα μα, εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ή αξίζει να κάνουμε, ας προσπαθήσουμε να εγκύπτουμε σε αυτόν τον λόγο και να παίρνουμε όμορφες παραστατικές εικόνες, πώς και εμείς στη ζωή μας, στο βίο μας, στη δραστηριότητά μας, θα ομοιάσουμε με αυτή τη στάση του Πατέρα, ο οποίος απροϋπόθετα έτρεξε για να αγκαλιάσει τον άσωτο, για να αγκαλιάσει το κάθε παιδί, για να αγκαλιάσει τον κάθε αμαρτωλό και για να τον οδηγήσει στο σωστό δρόμο, μέσα από την ελευθερία, μέσα από την υποδούλωση, μέσα από την ασυδοσία να οδηγηθεί και πάλι στην πλήρη ελευθερία που προσφέρει η ζωή εν Χριστώ, που προσφέρει ο δρόμος, ο σωτήριος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Εάν γεννήθηκε κάποιο ερώτημα των τηλεθεατών και να το πούμε και αυτό και μας ρωτάγανε μα τι πρέπει λοιπόν τότε εντάξει εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως γονείς με τα παιδιά μας να είμαστε επιοικείς ή να είμαστε αυστηροί. Θα απαντούσαμε πάρα πολύ με την χάρη των και την ευλογία των πατέρων ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί μείζον των αρετών η διάκριση. η διάκριση. Με διακριτικό τρόπο μπορούμε να δούμε τα πράγματα και να δούμε τις συμπεριφορές. Ούτε η πολλή επιοικεία κάνει καλό, ούτε η πολύ αυστηρότητα κάνει καλό. Ούτε η πολύ επίοικια βλάπτη, ούτε η πολύ αυστηρότητα βλάπτη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εξαρτάται από τη φώτιση που θα μας δώσει ο Θεός για να χειριστούμε τα πράγματα, για να χειριστούμε την κατάσταση του κάθε παιδιού μας, πάντα με την προσευχή και είμαι σίγουρος ότι στις δύσκολες στιγμές ο Θεός μας φωτίζει. Τι θα πούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε και για να μην κάνουμε το μοιραίο λάθος το οποίο θα αποβεί και λάθος τα παιδιά μας. Οπότε θα πρέπει να στρέψουμε εμείς ως γονείς η ζωή μας, αυτός ο καταφαντασίαν βίος τον οποίον ζούμε, να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στον ζώντα και αναστάντα Θεό. Πάντα όταν η ζωή μας είναι δαχτυλοδεικτούμενη με την καλή έννοια, δηλαδή όταν υπάρχει αρμονία λόγων και πράξεων, εκεί δεν μπορεί να εισδύσει το ταγκαλάκι όπως λέμε και να μας παραποιήσει και να μας παραμορφώσει τα πράγματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε πρώτα από εμάς ως γονείς, πώς εμείς θωρακίζουμε τον εαυτό μας, πώς ακούμε το Ευαγγέλιο, πώς το εφαρμόζουμε, πώς αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο τα κάνουμε πράξη, γιατί πολλές φορές λέμε πολλά λόγια, πολλές διδασκαλίες, χωρίς να εμείς να τι έχουμε ζήσει και να τις έχουμε βιώσει. Τα παιδιά θέλουν το βίωμα, θέλουν και τις διδασκαλίες και τις συμβουλές, αλλά πρώτα την έμπρακτη εφαρμογή όλων αυτών που λέμε και τότε να αφινόμαστε και στη χάρη του Θεού και να είμαστε σίγουροι ότι θα ανατείλουν καλύτερες ημέρες, πιο ελπιδοφόρες, πιο αισιόδοξε το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα αγαπητοί μας τηλεθεατές της παραβολής του Ασώτου μας δίνει αυτή την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Να νιώσουμε στο πετσί μα την έννοια της αμαρτίας όπως έκανε ο Άσωτος, έκανε όλο αυτό το δρομολόγιο, αλλά όμως η απόλυξη αυτού του δρομολογίου ήταν πολύ σωτήρια για αυτόν. Μία αγκαλιά τον περίμενε, μία αγκαλιά περιμένει τον καθένα από εμά. Σα ευχαριστούμε, Πάτερ Κάλιστε, που και σήμερα προσπαθήσαμε να πούμε έτσι απλέ σκέψει, όπω μα φωτίζει ο Θεό μέσα από το Ευαγγέλιο. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι τόσε πολλέ οι αφορμέ που μα δίνει το Άγιο και Ιερό μα Ευαγγέλιο για να το μεταφέρουμε στη σημερινή μα κοινωνική πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι η πεμπτουσία όλων αυτών έγκυται σε αυτήν την αγάπη του Χριστού στο μέγεθος αυτής της εσπλαχνίας. Πείτε και εσείς κάτι αφού ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς μας τηλεθεατές και τους παρακαλέσουμε να πάνε στην Εκκλησία αύριο γιατί είναι πολύ όμορφα και τα τροπάρια αυτής της περίοδου, ιδιαίτερα το περίφημο δοξαστικό που θα ακούσουμε στους ένους «Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου, μη εγκαταλείπισμε, με, μη δέα τη δείξεις της βασιλείας σου». Η ζωή μας αγαπητοί μου αδελφοί περικλείεται από δύο στάσεις. Η μία είναι το δράμα και από την άλλη είναι η χαρά. Σίγουρα αυτά τα δύο τα έχουμε στη ζωή μας. Εμείς θα πρέπει μέσα από το δράμα της δικής μας της ανθρώπινης ζωής να σπάσει αυτό και να ξεπηδείξει η, η χαρά που την προσφέρει ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτός είναι τα πάντα και αυτόν να ακολουθούμε.